πριν από 40 χρόνια το Πολυτεχνείο και πριν η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κήρυξαν την αντίσταση της κοινωνίας απέναντι στη δικτατορία. Τότε πάλεψαν τα δύο μεγάλα ιδρύματα, τα εθνικά ιδρύματα της χώρας μας, υπέρ της κοινωνίας. 40 χρόνια μετά, πάλι τα δύο αυτά ιδρύματα, τα εθνικά ιδρύματα, επαναλαμβάνω, παλεύουν για την επιβίωσή τους. Θα σταθούμε με κάθε τρόπο ενάντια σε κάθε προσπάθεια σαρώματος της ανώτατης παιδείας. Στο ενδεχόμενο αστυνομικής επέμβασης στο πανεπιστήμιο, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε εδώ και καιρό από την πολιτεία διάλογο, να λύσουμε το πρόβλημα, το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί τα ιδρύματα εξυπαιτιότητας της πολιτείας, και αυτοί μας στέλνουν τους εισαγγελείς. Τώρα ακούω θα στείλουν την αστυνομία. Κάνω έκκληση πάλι στον Υπουργό να συζητήσουμε πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο, για το οποίο δεν πλήττεται ούτε ο Υπουργός ούτε η Πριτάνης. Πλήττεται το ίδιο το κράτος, το έθνος. Το κράτος δικαίου είναι κράτος θεσμών, δεν είναι κράτος εισαγγελέων και δικαστών. Αυτό που περιμένουμε είναι πολιτικές που θα στηρίξουν σύμφωνα με το Σύνταγμα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμείς προφανώς θέλουμε πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία. Αυτή είναι η αποστολή του. Πρέπει όμως και η κυβέρνηση να το στηρίξει, και αυτή είναι η συνταγματική επιταγή.